μεταλλικές φιγούρες που παίζουν με το φως, γκράφιτι, ζωγραφική και ψηφιδωτά. Ο βόρειος λιμενοβραχίωνας του Ηρακλείου γεμίσε χρώμα και φαντασία με τα υπαίθρια έργα τέχνης να δίνουν διαφορετική πνοή και να αποτελούν πόλο έλξης για εκατοντάδες περιπατητές. Πρόκειται για πρωτοβουλία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου που παρουσίασε επίσημα τις εικαστικές παρεμβάσεις ευχαριστώντας τους καλλιτέχνες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του. Είναι μια παρέμβαση εικαστική από δουλειά ανθρώπων που, καλλιτεχνών που εθελοντικά προσέφεραν στον οργανισμό. Εμείς αυτό που πληρώνουμε είναι ουσιαστικά τα υλικά και κάποια εργασία. Είναι άριστο αποτέλεσμα και μας χαροποιεί καθώς ομορφαίνει αυτή τη διαδρομή που χιλιάδες κόσμου κάνει κάθε μέρα. Η ιδέα ήταν να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα έργο που να φαίνεται διαφορετικά το πρωί και το βράδυ, να έχει μια διπλή υπόσταση, να το πούμε έτσι. Και βασίστηκε κυρίως στην εικόνα που έχουμε από τις φιγούρες του Καραγκιόζη, το μαύρο μπροστά σε ένα φόντο φωτισμένο από πίσω. Και σκεφτήκαμε να είναι φιγούρες που θα κρατάνε παρέα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που περπατάνε κάθε μέρα και κάθε βράδυ το λιμένο Βραχίωνα. Στη Λεωφόρο Νεάρχου, τους επισκέπτες του Ηρακλείου καλωσορίζει το γκράφιτι της εθελοντικής ομάδας ΖΟΔΡΟ. Φτιάξαμε μία γυναίκα που αναδύεται από τη θάλασσα και φυσάει προς την πόλη και παντρεύουμε τη θάλασσα με την πόλη και προσπαθούμε να δώσουμε μία νότα χαράς και η τέχνη θεωρούμε ότι πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας και γι' αυτό προσπαθήσαμε να αλλάξουμε ένα τοίχο από γκρι να πάρει χρώμα και χαρά. Έχω φιλοτεχνήσει το δεξιό μέρος του τοίχου στην παραλιακή. Σε συνεργασία μαζί με τον Όλη φτιάξαμε ένα υπέροχο τοίχο 500 μέτρων, ο οποίος μας φώναξε όλοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και φτιάξαμε αυτό το ωραίο που είναι η γοργόνα μαζί με τα καράβια. Οι παρεμβάσεις δείχνουν ζητήματα όπως αναδεικνύουν ζητήματα όπως είναι η ειρήνη, όπως είναι το μεταναστευτικό, όπως είναι κάποιες εργασίες που γίνονται στο λιμάνι. Με ενδιαφέρον αναμένεται να ολοκληρωθεί η ψηφιδωτή εικόνα που έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μορφή.